Η Αγία Τριάδια φυλά την πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και καλά. Θα ακολουθήσει επί μνημόσυνος δέησης. Νομιλία. Νομιλία. Ορίστε. Σεβασμιότητα, ευαισθημότητα, σεβασές αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας μαθητές. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ελληνικού έθνου σε όλη την ιστορική διαδρομή του. Ο ελληνισμός κατάφερε να επιβιώσει μετά από μακρόχρονη σκλαβιά 4 αιώνων και να την αποτινάξει με σθένος και ηρωισμό, δημιουργώντας ιστορικό σημείο αναφοράς διεθνούς αναγνώρισης της αυτοθεσίας των πατριωτών και του ελληνισμού. Παράλληλα, το θρησκευτικό γεγονός που πλησιώνει το νόημα της ελληνικής επετείου είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, ο οποίος για τους Έλληνες έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τη μέρα αυτή ευαγγελίζονται τον ερχομό της ελευθερίας και της ανάκτησης του έθνους τους από τη σκλαβιά. Είναι η μέρα που αναδεικνύεται σαν μια απέραντη σημαία και σκεπάζει κάτω από τους πλούσιους σχηματισμούς ολόκληρο το σώμα του έργου της ιστορίας. Παράλληλα, με τη δικαιολογημένη περηφάνεια που νιώθουμε, συνειδητοποιούμε τον επανάληψο ιστορικό στάδιο. Οι Έλληνες με τα όπλα έκαναν αγώνα για να ανατρέψουν την εξουσία των Οθωμανών, που διαχειρίζονται μαζί του στο Ταβάκι. Ήταν ο πρώτος μεγάλος σταθμός στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Υπήρξε ταυτόχρονα μεγάλος σταθμός και της ευρωπαϊκής ιστορίας, αφού έφυγε την καρδιά του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος. Αποκάλυψε την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και απέδειξε ότι η κατάρρευσή της ήταν ζήτημα χρόνου. Λειτουργήσε λοιπόν αφυπνιστικά για πολλούς λαούς. Παρά τις αντιφάσεις του δισταγμού και τις ελλείψεις της, έχει όλα τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά μιας επανάστασης. Κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία και μια διαχρονικότητα ως προς τα μηνύματα που εκπέμπει, αφού διδάσκει πως η πρόοδος του ανθρώπου συχνά χρειάζεται ριζικές ρήξεις. Η κινητήρια δύναμη της εξέγερσης, δηλαδή ο ελληνικός λαός, είχε κοινό συμφέρον την εθνική απελευθέρωση και συγκρότηση του δημοκρατικού έθνους κράτους, κόντρα σε όλες τις αντίστοιχες συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε το κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς της εποχής. Γιατί η επανάσταση του λαού μας είχε μεν εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα, αλλά βαθιά δε προοδευτικό περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη λοιπόν ιστορική επέτειος έχει έναν συμβολισμό. Αυτό που αναδεικνύεται από το αποτέλεσμα και κατέγραψε την ιστορία μέσα από τα πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι μόνο επέτειος μνήμης και μνημόνευσης των προγόνων μας. Είναι επέτειος της ελληνικής ανεξαρτησίας και σαν τέτοια πρέπει να γιορτάζουμε. 25 Μαρτίου είναι ακόμα η μέρα μνήμης, τιμής και γνωμοσύνης στους ελληνικούς αγωνιστές. Στην ελληνική γενιά του 1821, η οποία οδήγησε στην ελευθερία του σκλαβωμένου έθνους μας. Για μια ακόμη χρονιά στρέφουμε βλαβικά τη μνήμη μας στους αγώνες του 1821. Αποδίδουμε το προσθήκοντα σεβασμό στη μνήμη των αγωνιστών μέσα από τις ελληνικές εκδηλώσεις της ιστορικής επετείου και διατρανώνουμε την πίστη μας εντός και εκτός συνόρων για τη διαφύλαξη των εθνικών μας δικαίων. Χωρίς τον επαναστατικό ξεσηκωμό του 1921 όλων των τότε καταπιεσμένων, δεν θα υπήρχε αυτό το ιστορικό γεγονός και το αποτέλεσμά του. Η πρόσκληση για εθνική ομοψυχία απαιτεί από όλους να θέσουν ως η πρώτη προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον και μόνον αυτό. Το 21 και ο πανηγυρικός εορτασμός αποτελεί ιστορική μνήμη ουσία και πηγή άνθρωσης δυνάμεων για την υπέρβαση των ποικίλων συγχρόνων δεξιοτήτων, τις οποίες περισσότερο από ποτέ αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η ιστορική πείρα έχει δείξει ότι αυτός που έχει την ικανότητα να ανοίξει τον δρόμο της κοινωνικής εξέλιξης είναι ο λαός. Με τη δική του ενεργοποίηση και συμμετοχή μπορεί να ζήσει καλύτερα. Έχει χρέος να εμπιστευτεί τη δύναμή του. Το μόνο που είναι περίβανος, γιατί ο συνεχιστής της ιστορίας θα δημιουργεί το δικό του μέλλον. Σήμερα, 200 περίπου χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, η ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε το μήνυμα, καθώς και το περιεχόμενό της, είναι επιτακτική. Και μάλιστα περισσότερο από ποτέ. Η ιστορία του τότε μπορεί να γίνει πραγματικότητα του σήμερα, αν οι προσπάθειες όλων δεν έχουν τον ίδιο στόχο, την ελληνική συνύπαρξη και η ευημερία των λαών. Ζήτω 25 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει επί μνημόσυνων θέσεων των μνημείων των Μεσόντων
και παρέλαση. Παρακαλώ να περάσουν πρώτα οι σημειοφόροι τους παραστάτες. Έχουν πάρει.